Σήμερα η Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αδελφοί μου, είναι. Αλλά επειδή όλη αυτή τη χρονιά, όπου και αν λειτουργούσα, ομιλούσα για τον Άγιο της ημέρας για λίγες μέρες ακόμη μέχρι να τελειώσει αυτός ο μήνας, σήμερα είναι και η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Είναι από τους λίγους Αγίους της πίστεώς μας, του οποίου οι πληροφορίες του βίου, βασικές πληροφορίες της αρχής του βίου του, περιέχονται στο ιστορικό βιβλίο της Πράξεως των Αποστόλων. Στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, άμα το ανοίξετε και το διαβάσετε, θα δείτε ότι μιλάει για τον Πέτρο και τον Κορνήλιο. Ο Κορνήλιος ήταν ένας εκατόνταρχος, ένας Ρωμαίος δηλαδή διοικητής, ο οποίος είχε 100 άνδρες υπ' αυτών και άρα ήταν στρατιωτικός διοικητής της Κεσάριας. Εκεί του εμφανίζεται ένας άγγελος Κυρίου, εντάκει θα τα πω, και του λέει: «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου», έτσι ακριβώς λέει, «ανέβηκαν στον ουρανό για να σε θυμηθεί ο Θεός. Και τώρα», λέει, «στείλε στην Ιώπη άνδρες και κάλεσε κάποιον σύνομονα που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται από κάποιον σύνομονα βυρσοδέψει, του οποίου το σπίτι είναι κοντά στη θάλασσα». Ο άγγελος παρουσιάζεται και του μεταφέρει την εντολή του Θεού ότι εισηκούστησαν οι προσευχές του. Εκείνος ανήκε στους προσήλυτους των Ιουδαίων και πίστευε στον ένα και αληθινό Θεό και όχι στα μυθεύματα των θεών που πίστευαν οι συμπατριώτες του Ρωμαίοι και οι υπόλοιποι άνθρωποι του γνωστού τότε κόσμου. Και αφού προσευχόταν σε εκείνο τον αληθινό Θεό, ο αληθινός Θεός του έστειλε έναν άγγελο και του είπε να απευθυνθεί στον Απόστολο Πέτρο και εκείνος θα έρθει και θα τον κατηχήσει ουσιαστικά και θα τον βαπτίσει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό γίνεται τελικά, αλλά ο Απόστολος Πέτρος πρέπει να ξέρετε ότι είχε τις αντιστάσεις του, γιατί προερχόταν από τους Ιουδαίους και άρα δεν μπορούσε να δεχθεί ως ευλογημένους ανθρώπους τους υπολείπους. Οι Ιουδαίοι είχαν την ιδέα για τον εαυτό τους ότι ήταν οι μόνοι καθαροί και οι μόνοι άψογοι ενώπιον του Θεού και άρα όλοι οι άλλοι ήταν υποδέστεροι τους και δεν τους απίφθηναν και λόγο πάρα πολλές φορές. Έτσι ήταν η συμπεριφορά των αρχαίων Ιουδαίων. Και έτσι όταν εμφανίζεται ο άγγελος Κυρίου στον Απόστολο Πέτρο και του λέει ότι έξω σε περιμένουν τρεις απεσταλμένοι του Κορνηλίου, του Εκατοντάρχου, και σου ζητούν πράγμα συγκεκριμένο, ο Απόστολος Πέτρος είχε μέσα στη σκέψη του να αρνηθεί, πως εκείνος που προερχόταν από τη γενιά του νόμου του Θεού θα έρθει σε διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθαρή γενεαλογική σχέση με τον Κύριο και Θεό του. Αυτό σκεφτόταν να κάνει, να αρνηθεί. Αλλά την στιγμή που είχε έρθει σε προσευχή και απευθυνόταν εις τον Θεό, εκεί που έμενε στο σπίτι που έμενε του Σίμωνος του Βυρσοδέψου, είδε ένα τεράστιο σεντόνι, ένα όραμα στο οποίο περιέρχονταν και τα καθαρά ζώα που επιτρεπόταν κατά την Παλαιά Διαθήκη να φάει και τα ακάθαρτα, όλα τα ζώα της κτήσεως μαζί. Και του είπε ο Κύριος: «Αφού πεινά, σήκω και φάει». Αυτό επαναλήφθηκε τρεις φορές. Ο Πέτρος στο «σφάξε και φάε», πάρε δηλαδή ένα ζώο και φάτο, που του είπε ο Κύριος, ο Πέτρος είχε στο νου του και είπε ότι «εγώ, Κύριε, σε όλη μου τη ζωή τήρησα τον νόμο σου», γιατί ο Θεός είχε δώσει αυτό τον νόμο, «και δεν έφαγα τίποτα ακάθαρτο. Τώρα πώς μου λες να φάω από αυτά τα ακάθαρτα πράγματα, από αυτά τα ακάθαρτα ζώα». Και όμως με αυτό το όραμα, αδελφοί μου, ο Θεός του έδειξε ότι τίποτα πάνω στη γη, τίποτα δεν είναι ακάθαρτο και μολυσμένο, αλλά όλα είναι ευλογημένα και αγιασμένα με τη χάρη του Θεού. Και αυτό το όραμα ήταν η εισαγωγή του στο να δεχθεί το αίτημα του Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και να πάει στο σπίτι του
και εκεί να συνομιλήσει μαζί του και να τον κατηχήσει, να το πούμε απλά, εις το θέλημα του Θεού. Εμείς αδελφοί μου έχουμε πίστη σαν αυτόν τον εκατόνταρχο. Ζητούμε στην προσευχή μας ο Θεός να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει. Θα το προχωρήσω λίγο ακόμη το μαχαίρι στο κόκαλο. Κάνουμε προσευχή αληθινή ή όταν προσευχόμαστε λέμε απλά μπλα 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 ενώπιον του Θεού και πολυφλιαρούμε, που φλίαρες είναι οι προσευχές των ειδωλολατρών, μας το έχει πει στην παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Αυτοί οι ειδωλολάτρες φλιαρούν. Εμείς πολλές φορές προσευχόμενοι στον Θεό δεν χρειάζεται να του απευθύνουμε κάποιον λόγον. Μπορούμε μόνο να απευθυνθούμε σε Εκείνον και Εκείνος ως αληθινός και μοναδικός μας Πατέρας ξέρει τι χρειαζόμαστε και ξέρει τι πρέπει να μας στείλει εις την ζωή μας. Αν αυτό αδελφοί μου το κατανοήσουμε, τότε το έλεος του Θεού θα μας διαπερνά, θα μας ευλογεί όλη την ύπαρξη και όλη τη ζωή μας. Ο Απόστολος Πέτρος ήθελε τηρώντας τον νόμο να απορρίψει το αίτημα του ανθρώπου. Ο Θεός όμως του έδειξε ότι εκείνος πολλές φορές ακούει τις προσευχές αυτών που εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι όπως πρέπει ενώπιον του Θεού. Αδελφοί, δεν είναι δικός μας ο ρόλος και δική μας η κρίση για να κρίνουμε κανέναν. Ούτε καν τον ίδιο μας τον εαυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε. Και αυτόν ο Θεός θα τον κρίνει εν εκείνη τη ημέρα που θα παρουσιαστούμε ενώπιον του. Αλλά η κρίση του καθενός από μας έχει έρθει ουσιαστικά με τη στιγμή του θανάτου μας. Αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αν δεν είμαστε σε πορεία τροχιάς, πορεία αγιότητος, τότε μην περιμένουμε το έλεος του Θεού όταν εμείς προς τους άλλους ανθρώπους είμαστε ανελεήμονες και αυστηροί. Δεν μπορεί εμείς προς τους άλλους να είμαστε αυστηροί και να τους βάζουμε μόνιμα, θα το πω απλά, κατσάδα και εμείς να περιμένουμε από τον Θεό να συγχωρήσει όλα τα πτέσματά μας. Όταν εμείς συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους, τότε έρχεται και Εκείνος και συγχωρεί εμάς. Το ομολογούμε κάθε φορά που λέμε την Κυριακή προσευχή, το γνωστό Πάτερ ημών. Συγχώρησέ μας Θεέ μου, του λέμε, όπως εμείς συγχωρούμε αυτά που μας οφείλουν οι διπλανοί μας, οι άλλοι άνθρωποι. Αδελφοί μου, για να αναπέμψουμε αληθινή προσευχή στον Θεό, πρέπει να είμεθα συγχωρητικοί προς πάντες. Άλλωστε, σήμερα σφάλουν αυτοί, αύριο θα σφάλουμε εμείς και μπορεί πολλές φορές και χειρότερα από αυτούς που κατηγορήσαμε. Άρα, να μην είμεθα ποτέ αυστηρή προς κανέναν. Γιατί τι γίνεται στην καρδιά του καθενός, μόνον ο Θεός το ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στην ύπαρξη του καθενός αδελφού μας. Αδελφοί μου, η αληθινή προσευχή θέλει συγχωρητικότητα και θέλει επιμονή και υπομονή. Ας συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, ας υπομένουμε αυτά τα πράγματα που περνάμε στον ετούτο τον καιρό τον οποίο ζούμε και ας επιμένουμε στην προσευχή, ούτως ώστε ο Θεός να στείλει το Άγιο έλεος Του στις ζωές και στις υπάρξεις μας. Αμήν.